Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το δικαστήριο της Δράμας στον δράστη της δολοφονίας στην γέφυρα των Φιλίππων, στην καντίνα που βρισκόταν εκεί τον Νοέμβριο του 2019. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί συνδρομής βρασμού ψυχικής ορμής σε συνδυασμό με μέθη και του επικουρικού ισχυρισμού μειωμένης ικανότητας προς καταλογισμό λόγω μέθης αλλά και των ελαφρυντικών. Ο συνήγορος υπεράσπισης ποινικολόγος δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Μανώλης Βονικάκης έχει ήδη ασκήσει έφεση. Έχει εκδοθεί απόφαση, έχει επιβληθεί η ποινή της ισοβίου καθέρξεως απορριπτωμένων των αυτοτελών ισχυρισμών περί βρασμού ψυχικής ορμής και μειωμένης ικανότητας προς καταλογισμό επικουρικός, αν και ο θεμελιώδης ισχυρισμός ήταν ο βρασμός ψυχικής ορμής, ο οποίος εστηρίζεται στο νόσηρο υπόβαθρο το νοητικό λόγο της κατάστασης μέθης, όπως προέκυπτε από τη δικογραφική ύλη που είχαμε στη διάθεσή μας. Η υπεράσπιση θα περιοριστεί στο να πει ότι θεωρώντας ότι έγινε μια άριστη ακροαματική διαδικασία όπως συνηθίζεται, γιατί με τους συγκεκριμένους δικαστές δεν είναι η πρώτη φορά που δικάζεται το ορκωτό, είναι η πέμπτη κατά σειρά. Άρα γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και χέριου της εκτίμησης και νομίζω αυτό είναι αμφίπλευρο. Ωστόσο θεωρώ ότι εδώ είχαμε μια απόφαση η οποία δεν είναι γενναία και δεν σας το λέγω αυτό από την άποψη ότι δεν μου είναι αρεστή ως συνήγορος υπεράσπισης, ναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν σταθμίστηκαν όπως θα σταθμιστούν στο επαιτείο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο ιστορικό. Βρισκόμαστε στο σημείο που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος ο άτυχος 59χρονος άντρας, ιδιοκτήτης της καντίνας. Το σέντερ βρέθηκε με το φως της ημέρας στο σημείο του εγκλήματος. Πες μου λίγο, εσύ το γνώριζες τον άτυχο τον 59χρονο? Το γνώριζα. Το γνώριζες. Από τις Κρινίδες ήταν. Από τις Κρινίδες ήταν. Αν το περιέγραφες το προφίλ του, πώς το περιέγραφες? Ήταν τι άνθρωπος θα λέγαμε? Ένας άνθρωπος καλός, πατέρας όλων, υπερπροστατευτικός, αγαπητικός πολύ. Και πώς κατέληξε σε αυτή την κατάσταση? Δεν ξέρω, είμαστε συγκλονισμένοι.